Λοιπόν, με το φαγητό του Κάλινος Νιούς καταγράψαμε μια από τις πολύ όμορφες εικόνες εδώ στην κεντρική μας πλατεία, όταν έρχονται τα ημερόπλια, φέρνουν τόσο πολύ τουρισμό. Ο Δρόσος εδώ δίπλα είναι εξπέρ σε αυτά, τους εξήγησε τι πρέπει να κάνουν και βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα κίνηση, έτσι δεν είναι? Υπάρχει, αλλά μειώθηκε στο 50%. Τον Οκτώβριο τον περιμέναμε λίγο πιο δυνατό, αλλά δυστυχώς ήταν πιο αδύνατος. Για τη σεζόν πήγαμε πολύ καλά. Δηλαδή τους 4 μήνες δουλέψαμε full. Και ευχόμαστε, μακάρι και το χρόνο να είναι το ίδιο. Μακάρι, το ευχόμαστε. Πάντως όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον. Υπάρχει, αλλά είπαμε στο 50%. Δρόσο μου, αν δεν μπεις σε αυτό το επάγγελμα δρόσος μαμάχας, είναι μία μεγάλη παράληψη. Λοιπόν, μέχρι πότε θα είσαι, είπαμε? Μέχρι τέλη του Οκτώβρη, αλλά μετά έχω δουλειά στο καινούριο σκάφος που φτιάχνω, γιατί αυτό πουλήθηκε στον Κυπρέο. Οριστικά και μετάκλητα. Οριστικά και μετάκλητα. Και αυτό που είναι στο Λαφάσι, δηλαδή αυτό που έκανε με το Κάλινος Νιούς, κάναμε ένα ρεπορτάζ που είναι μόνο το κουφάρι του, να το πούμε έτσι. Αυτό θα το χτίσω μόνος μου με δύο εργάτες. Πάλι άλλο. Άλλο, άλλο. Και ποιος είναι ο αριθμός, ο συνολικός των σκαφών που έχει φτιάξει? 21. Τώρα, εάν βρε Μπέτη, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για το βιβλίο Guinness, νομίζω ότι δεν γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος που πιάνει τα χέρια του, ξέρει, φτιάχνει, τι να πούμε. Έλα εδώ. Είναι ο Σάκης, είναι ο Σάκης. Είναι ο καινούριος ιδιοκτήτης του καραβιού. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή, βρε Δρόσο μου, φτιάχνεις σκάφη. Να δώσουμε στον κόσμο ωραία σκάφη. Και τα δίνεις. Δεν μου λεστώ όμως, δεν σε στεναχωρεί κάτι που έχεις βάλει τόση προσωπική δουλειά? Εντάξει, στεναχωριέμαι. Φτιάχνει καινούρια. Είναι, κάποτε θα υπάρχουν αυτά όταν εγώ φύγω. Έλα με σταμάτα που θα φύγεις, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, να είσαι καλά. Με αυτή την εικόνα του πειρατή που είναι χαρακτηριστική για αυτό το σκάφος και τα σκυλάκια του θα κλείσουμε. Λοιπόν, τι να σας ευχηθούμε? Καλή δύναμη για το καινούριο. Για το καινούριο σκάφος. Γερός δυνατός. Θα το παρακολουθούμε. Θα φόμαστε, να κάνουμε. Ήδη ακίνηξα. Έτσι. Όσες Κυριακές, γιατί έκοψα τώρα, δύο Κυριακές δεν έρχομαι. Έρχομαι το πρωί και δουλεύω πάνω. Μπράβο. Για να το φέρω εις πέρα. Τέλεια. Έλα, ήρθε και ο Σάκης. Λοιπόν, να και ο νέος ιδιοκτήτης του σκάφους, ο κύριος Σάκης Κυπρέος. Καλορίζικο, να σας ευχηθούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μας είπε λοιπόν εδώ ο Δρόσος ότι ήδη το έχετε πάρει. Είναι ήδη το έχουμε πάρει, είναι στο όνομα του γιού μου του μεγάλου. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στον Δρόσο, που βάσει αυτός εμπιστεύτηκε και μας έχει δώσει να μπορέσουμε, πιστεύω ότι τα καταφέρουμε, να συνεχίσουμε την παράδοσή του και να συνεχίσουμε αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα. Πάντως μας έχει επιπτύξει. Είναι μοναδικός. Δρόσο! Θα σας εκπλήξει το καινούριο σκάφος που θα βάλω όλη μου τη μαεστρία για να πείσω ένα σκάφο. Από ό,τι βλέπω και αυτός ο Σάκη θα πάει. Πάντως Σάκη, είναι ένα φαινόμενο ο Δρόσος. Είναι μοναδικός. Είναι μοναδικός, κύριε Γραμματά. Πιστεύω ότι τουλάχιστον στα ελληνικά δεδομένα δεν υπάρχει δεύτερο. Σάκη μου, τώρα πόσα σκάφη έχει η εταιρεία σας? Η εταιρεία μας έχει δύο και έρχεται και ένα καινούργιο. Μπράβο! Άντε, είναι ώρα για να φύγουμε. Έξω στον δρόμο, ξέρω. Τρέξτε.